Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Τραγούδι στη δικιά μας γειτονιά, είναι το όνειρο μας λουλούδι, ποτισμένο με φιλιά. Κι όπως μπαίνει ένα τραγούδι, ήρθαμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν χλιαθεριά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, στην υγειά μας, ρε. Κι όπως μένει ένα τραγούδι, μείναμε άλλη μια φορά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά, κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σαν χλιαθριά, κάποιον ταπεινό θα έχουμε κάνει βασιλιά, κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Και σ' αγαπούσα και
Την υγειά σας. Την υγειά σας, την υγειά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ρε παιδιά, ο κουμπάρος που είναι, ο κουμπάρος, ρε παιδιά. Έρχεται, έρχεται, ήρθα. Ήρθα, συγγνώμη. Ένα κουμπάρε. Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή. Να ζήσετε. Ευλογημένη, ευλογημένη. Καλού επογόνου. Αξίριστη. Κακό χρόνο να έχει, αξίριστη. Βγάλω το αυτό στέλνει. Στον 7ο είμαστε. Α, το καλούς απογόνους που είπε, κόλλαγε. Κόλλαγε, κόλλαγε. Ωραία, αγαμηθείτε, εσείς είστε που ξεκινάτε με γάμο, ρε, μπράβο. Σοβαροί άνθρωποι. Αφού είναι μεγάλο παραμύθι αυτό, μεγάλο σμίγμα. Το αγαμηθείτε. Μεγάλο ψέμα. Οι άγαμοι δεν υπήρξαν ποτέ. Ποτέ. Ήταν πάντα παντρεμένοι. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά η Ηρακλής γεννήθηκε. Γεννήθηκε παντρεμένοι. Ναι. Αγαμηθείτε, καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες από ταφού. Λέμε δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Έτσι είναι, δεν είναι τι λες, είναι πώς το λες. Και καμιά φορά και πώς το γράφεις. Αγαμηθείτε λοιπόν. Για πόσα χρόνια έχουμε να σας δούμε, 4 χρόνια. Ναι, από την τελευταία φορά 4 χρόνια είμαστε. 4 χρόνια. Το ξανακάνουμε φέτος το έγκλημα. Στο Ζυγό πήγα και τους είδα, μια καταπληκτική δουλειά, μια καταπληκτική παράσταση και τους λέω για λιμπουρτά, δεν έρχομαι και από εδώ έτσι να κάνουμε τίποτα. Δυσκολευτήκαμε έτσι. Αυτοί που δεν μπορούν να έρθουν να σας δούνε, που είναι μακριά, στα πέρατα, να σας απολαύσουν από εδώ. Αγαμηθείτε, αλλιώς δεν γίνεται. Και να θυμάστε ότι εδώ, όσο ζάπιν και να κάνετε, όλο εμάς θα βλέπετε. Είμαι πάρα πολύ καλά. Γιαούρτα. Ο άνδρες Μακεδόνες. Ο άνδρες Μακεδόνες. Ευτυχώς έρθατε αδά. Ευτυχώς έρθατε αδά. Α, τώρα το θα είναι, τον το λέω θα λέτε. Δυσκολευτήκατε λιγάκι. Ναι. Δυσκολευτήκαμε. Δεν θέλαμε να έρθουμε. Ναι, αλλά, ναι, ήταν με το ζόρι. Με το ζόρι. Σας βλέπω. Σας βλέπω. Πώς θα τελειώσω, πω την αλήθεια. Για πες, 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 πες. Για πες. Πού, εκεί. Ναι. Ξεκινήσαμε και δεν πατούσε ψυχή, παιδιά, και πήραμε τον Παπαδόπουλο. Σε παρακαλώ, κύριε, να έρθουμε σε κομπή. Να μαζέψουμε κανένα πελάτη. Πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Δηλαδή την Παρασκευή που ήρθα εγώ, χαμός γινόταν. Ναι. Και Σάββατο παίζετε. Αν και έχουμε έτσι ακόμα τις φήμες της γρίπης, δεν φοβάται τελικά ο κόσμος. Και ούτε μία μάσκα δεν ήταν μέσα. Ούτε μάσκα και οι περισσότεροι δεν έχουν εμβολιαστεί. Τους ρωτάμε, εμβολιαστεί, γιατί όχι, έρχονται άφοβοι. Ναι, ναι, ναι. Τις Κυριακές, τι ώρα πάει στο σπίτι του κανείς αν έρθει, αυτό με ενδιαφέρει. Νωρίς. Μία η ώρα θα είναι στο σπίτι. Στο σπίτι, ναι. Όπου και άλλες μέρες. Εντάξει. Κοιτάξτε, έχουν και πολύ κόσμο την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα μα μένει η Λάρισα, είναι λίγο δύσκολο. Άμα μένετε στην Αθήνα την Κυριακή, δηλαδή με λίγα λόγια αρχίζει 9 τις Κυριακές, αρχίζετε. 9.30 αρχίζουμε τις Κυριακές, 12.30 1 παρά 20 τελειώνουμε, 2.30 τελειώνουμε Παρασκευή και Σάββατο που αρχίζουμε στις 11. Κάνα μήνα θα παίξετε ακόμα περίπου εδώ. Ένα μήνα, 17 Ιανουαρίου πρέπει να τελειώσουμε, διότι συνήθως ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά κάνουμε πρεμιέρα στην Αθήνα και πάμε μετά στη Θεσσαλονίκη, οπότε μας περιμένουν πάνω. 5 Φεβρουαρίου αρχίζουμε στο Principal. Αυτό είναι στο Ρίσιο, από εκεί είναι νέο Ρίσιο. Ναι, ναι. Καρδία, νέο Ρίσιο, στο δρόμο της Χαλκιδικής. Ωραίο μαγαζί έχουμε αυτή. Νομίζω ωραίος χώρος, δηλαδή. Σίγουρα είναι ο ωραιότερος στη Θεσσαλονίκη, ναι, σε αυτές τις χωρητικότητες και νομίζω είναι και από τους ωραιότερους χώρους μουσικές σκηνές θέατρο. Γιατί στην ουσία είναι ένα θέατρο που λειτουργεί ως μουσική σκηνή, με τραπέζια δηλαδή και ποτό, αυτό εννοώ. Ίσως είναι και ωραιότερος στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο φτιαγμένος χώρος. Εξαιρετικός. Άμα πάτε το ίδιο χάλια όπως πάτε στο Ζυγό, ξανακάνουμε κουβί. Θεσσαλονίκη θα πάμε πιο χάλια. Πιο χάλια ακόμα, ναι. Εκεί... Καλά, δεν είναι, πολύ δύσκολο, παιδιά, βρείτε θέση τώρα. Το ωραιότερο που έχει πει ο Σταρόβας, όποτε είναι ο Σταρόβας, το ξαναλέω. Γιατί όσοι το έχετε χάσει και εγώ το έχετε χάσει. Μία μέρα κάνουμε, έχει πολύ κέφι εδώ και την έχω καταβρει εγώ και κάνω τα διάφορα. Και λέω ο Σταρόβας, δηλαδή τώρα, άμα σε πάρει κανένα φίλο στο τηλέφωνο, τι θα πει, δουλεύω. Ότι είμαι στη δουλειά. Είμαι στη δουλειά. Ο κύριος Σταρόβας. Για πάση στη Θωμετή έχουμε. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε όλοι η παράσταση εδώ.
Εδώ είναι όλη η παράσταση. Όλη η παράσταση. Και είμαστε... να πούμε κιόλας ότι είσαστε όλος ο πυρήνας παρευρίσκεται φέτος. Ναι, η αρχική ομάδα που ξεκινήσαμε τους Άγαμους, οι πέντε ας πούμε, ναι. Έτσι, ιδρυτικοί. Τα ιστορικά. Ας πούμε, στελέχη, ιστορική ηγεσία, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτή που συνέπεσε να ξεκινήσουμε την πρώτη χρονιά του 1990, γιατί μπήκαμε στον 20ο χρόνο δουλειάς φέτος. Oh. Όχι με συχνές εμφανίσεις βέβαια. Αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο το έχουμε κρατήσει. Καλά κάνετε. Μία συνταγή την οποία είπαμε, παιδιά, θα παίζουμε λίγο, να γινόμαστε ακριβοθόρητοι, να έχουμε και κέφι όταν παίζουμε. Και πολύ κέφι όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είμαστε 19 άτομα, αλλά με πολλές νέες μεταγραφές, πολλοί από τους παλιούς πέρα από το βασικό πυρήνα, πάμε έναν ένα να δούμε. Βέβαια, να συστηθούμε. Φέτος έχουμε και για πρώτη φορά κάνουμε συνεργασία με ένα σχήμα επίσης. Πάντα υπάρχουν φυσικά πρόσωπα, ηθοποιοί, μουσικοί. Τελευταία φορά είχαμε τους Ιταλούς του Λουκετίνο, τώρα έχουμε Καμπαρέ Μπαλκάν. Νέο σχήμα, μουσικό, πέντε άτομα από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, έχουμε μια προτίμηση στο Βορρά, λόγω καταγωγής. Τα παιδιά παίζουν, έχουν ένα δικό τους ήχο, παίζουν σύγχρονα πράγματα επηρεασμένοι από το βαλκανικό ήχο. Από τα πνευστά, το ακορντεόν. Είναι εξαιρετική μουσική, είναι νέοι άνθρωποι, πολύ όρεξη. Τους ξέρουμε πριν την ίδρυσή τους και είχαμε συζητήσει όταν θα ξαναπαίξουμε οι Άγαμοι να βρεθούμε παρέα. Και είναι οι πέντε εκεί, τους βάλαμε στην άκρη για να μπορούν να πηγαίνουν εύκολα στη σκηνή γιατί ταχώνουν. Αυτοί παίζουν και στα διαλύματα, δεν σταματάνε. Είναι, νομίζω ότι κοιμούνται με τα όργανα. Ταλιμπάν, ε? Ταλιμπάν, κανονική, Μουτζαχεντίν. Να βγάλουν και τον πατέρα με τον μπαγλαμά. Βγάζω και τον πατέρα, βγάζω τον πατέρα. Παράτε στον πατέρα, παιδιά, θέλω πατέρα. Όσοι έχουν πολλά λεφτά να ξέραν τι τα κάνουν. Άραγε σαν πεθάνουν. Εύρε αμάν αμάν μαζί τους θα τα πάρουν. Άραγε σαν πεθάνουν. Εύρε αμάν αμάν μαζί τους θα τα πάρουν. Lucky people, north and south, this is your little his cold mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the fucking money! Watching on the bench on disenchanted blackness in my heart. And if anyone they can stop me, energy goes dead. Maybe our buildings hard to press and look like cookie boxes. In my mind a heart rate train is blowing in my head and clock ticks. Get the money, pay the Eskimo. Get the money, Mr. Potato. Get the money, pay the Eskimo. On the beach, all disenchanted, blackness in my heart. Anything they want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart, a hurricane is blowing. In my head, a clock ticks. Get the money, Mr. Potato. Get the money.
to put it home. Get the money, baby Eskimo. Get the money. Γιάννης Ιωαννίδης. Γεια σου Γιάννη μου. Γεια χαρά. Ο Ηλίας Κόζας. Γεια σου Ηλία. Yeah. Καλός πολίτης, ρε. Όλες απολύθηκε. Ενημερωμένος είσαι. Έτσι, τον Ηλία, ρε. Τον Ηλία. Θάνος Σταυρίδης. Γεια σου Θάνο. Βασίλης Κομματάς. Γεια σου Μπιλή. Καλησπέρα. Βασίλης Θεμπελής. Γεια σου Μπιλή. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Αυτή είναι η παιδιά μου. Δίπλα είναι ένα νέο παιδί. Βοηθάτε τους νέους, βοηθάς, ε. Βοηθάμε τους νέους. Δεν κατάλαβα το γέλιο, από τώρα δεν βγαίνει, το κατάλαβα. Για κάτι άλλο. Έχει μέλλον, να με θυμηθείτε. Μπορεί να τραγουδήσει κάποια στιγμή και ίσως γίνει και ηθοποιός. Είναι ο Ταξιάρης Χάνος. Είναι καλός. Είναι... Όλοι... κάνει όλη την εισαγωγή αυτό, θα τα λέει. Για όλους αυτό θα τα λέει. Το χωρίζει, το βάλατε. Το μόνο... όχι, όχι. Είμαστε όλοι σήμερα εδώ. Το πιο ωραίο είναι ότι είμαι δίπλα στον Χρύσανθο Καγιά. Ομορφάτρα σου πίσω από βάλατε το κορίτσι για να σπάσει το βιο κατουράγκα, θα να σπάσει λίγο. Τι λες, ε. Κάει το βράγκα. Γεια, Μητρέτζη και Χάνο. Αυτή η θέση κάνει 3 ευρώ, ένα τεταρτάκι. Μετά αλλάζουμε και εμεί. Και εμεί εδώ να κλείσουμε. Ναι, και 3-6 ευρώ κάθε τεταρτάκι. Ανεξάρτητα το ρεύμα ή έχει αλλάξει το ρεύμα. 24 ευρώ την ώρα παίρνω. 3 ώρε η κουμπί, 3-22 ευρώ. Δανείζω το Μητρέτζη για όποιον καθίσει δίπλα του για 50 ευρώ το δεκάλεπτο. Οπότε πρέπει να μου δώσει 24. Πώς τα φέρνεις έτσι, έτσι. Αν βάλω και 20 τον ταξιάρχη έτσι για να μην παραξηγηθεί. Γιατί δεν παρεξηγούμε εύκολα εγώ. Δεν παρεξηγείται. Το ξέρουμε αυτό. Η Μάρα εμένα προσωπικώς μου αρέσει πολύ, αλλά ο Μητρέτης έχω πάθος. Δεν ξέρω αν είναι. Εμένα πάντως μου αρέσουν να γαμηθείτε πιο πολύ και έρχομαι εδώ στη φωνή του λαού, του κοινού, αυθαίρετη. Τι άλλο να σας πω. Δεν είναι αυθαίρετη, ζητήσαμε να υπάρχει μόνο ένας θεατής των Αγάμων. Πληρωμένος. Καλά. Ότι καλά κάνατε και πληρώσατε. Τώρα θα υπάρχουν πολλοί θεατές της Μάρας εδώ. Είμαστε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να έχουμε καλά σχήμα. Και χθες την εκκρεμένα ήταν οι μόνοι που είχαμε στο μαγαζί. Πάντως πρέπει να είναι... που πάμε καλά που λέγαμε πριν. Πήγαμε σαν βήμα μέσω θεατή των Αγάμων. Διαλέξαμε τυχαία χθες ένα θεατή. Δηλαδή, παιδιά, άμα πάτε εκτός του, θα δείτε τους Αγάμους, θα δείτε και τέτοιους θεατές. Μόνιμη, λοιπόν. Η Μάρα είχε σχέση διότι κατάγεται από τη Μακεδονία, οπότε είχαμε και ένα επίσης σοβινιστικό λόγο επίσης. Καλά κάνουμε, ναι. Πολύ καλά κάνουμε. Ειδικά για τη Μάρα, λέει, όχι γενικότερα. Χειροκροτώ πάρα πολύ δυνατά, γελάω ακόμα δυνατότερα, γι' αυτό. Τι κάνεις, Μαρούλα μου. Δόξα τω Θεώ, καλύτερα είδες, δεν γίνεται. Για πότε παρέκαμψα το Χάνο, ούτε χαμπά, σημασία δεν του δώσα. Όταν υπάρχει μια ωραία γυναίκα. Όχι, φίλος μου είσαι και εσύ, αλλά εμείς τα λέμε κι άλλες φορές. Με τέτοιο μπάσιμο, με τέτοια αγάπη. Ρε, μου άρεσε πάρα πολύ του Χάνου το νούμερο, δηλαδή και καταπληκτικό νούμερο. Ποιος τα έχει γράψει τα περισσότερα κομμάτια εκεί. Δηλαδή, μεταξύ σας, εσύ τα έχεις γράψει. Ναι, το μεγαλύτερο μέρος, αλλά το νούμερο του Ταξιάρη το έγραψε ο Ταξιάρης μαζί μου. Ναι. Το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γράφουμε τρεις άνθρωποι, είναι η βασική κειμενογράφη. Ο Γιώργος Κλίμεντος, το ψευδόνιμο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, ο οποίος είναι στον αρχικό πυρήνα, πάντα δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, οι δύο βασικοί που γράφουμε όλα τα κείμενα, πάντα είναι ο Σκαμπαρδόνης και εγώ. Κατά καιρούς, όταν είχε έρθει ο Θοδωρής, έγραφε και ο Θοδωρής, τώρα που είναι ο Ταξιάρης, έγραψε και ο Ταξιάρης και η Ελευθερία, η Κόμη, έχει γράψει το δικό της κείμενο. Φέτος, λόγω απασχόληση των άλλων, έγραψε τα περισσότερα κείμενα της παράστασης εγώ, σε συνεργασία πάντα με τα παιδιά. Καταπληκτικό κομμάτι, καταπληκτικό και το κάνει και εξαιρετικά ο Ταξιάρης. Τι είπαμε, θα γίνει μια μέρα καλός. Δεν μπορούμε να σας δείξουμε τα κείμενα που παίζουν στην παράσταση, γιατί εντάξει, θέλει, το κείμενο θέλει κόσμο. Θέλει κόσμο, δεν θέλει κάμερα. Αλλά πραγματικά είναι, δηλαδή, τουλάχιστον το βράδυ που ήρθα εγώ, σκοτωνόντουσα στο γέλιο. Αυτοί οι πέντε που λέω στα ρόγω, τέλος πάντων. Τι κατ' ομαγαζί, ρε. Θα τους δείξουμε όμως κείμενα από παλιότερες παραστάσεις των Αγάμων, για να έχουν μια αίσθηση που περίπου, αυτοί που δεν μας ξέρουν, να ξέρουν τι περίπου είναι αυτού του είδους το θέαμα. Γιατί είναι κωμικά κείμενα, σκέτς, χορογραφίες, γκάγκς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τηλεόραση για να πει έχει και μια πρωτοτυπία μέσα από την τηλεόραση. Τίποτα από καινούργιο δεν βάζουν. Βάλω αντίθετα αυτά τα σουρπίρων, μουρπίρων, φάρμα, Big Brother. Εσύ είχα την πρωτοτυπία. Αυτά τα παιχνίδια με τις χρειές 20 χρόνια τα παίζουν. Βάλε κάτι καινούργιο να ανοίξει η ψυχή μας. Κάτι ενδιαφέρον. Τι λες τώρα, Ηλία. Τι λέω. 20 χρόνια. Πώς τα παίζετε 20 χρόνια. Αυτά είναι παιχνίδια 3 χρόνων, 4. Ποιο βρέα που σου λέω 20 χρόνια τα παίζουμε. Δηλαδή τι παίζετε, για πες μας. Τι παίζω, μαζεύομαστε όλες οι χρειές μες στο σπίτι. Reality τα λέμε. Και. Κλειδωνόμαστε, αμαρωνόμαστε, σφραγίζουμε πόρτες παράθυρα, μαζεύουμε και τρόφιμα ποτά και περιμένουμε και κάθε εβδομάδα ο Θεός ψηφίζει ποια θα φύγει.
Έτσι. Χαίρεστε, κυροκροτάτε, είστε νέοι γι' αυτό. Πιάσε τα 85-90 θα σου πω εγώ πέρα. Φως μου, αγάπη μου, λατρεία μου, μητρέτζι μου, πάθος μου. Γεια σου, Σπυράκο μου. Τι κάνεις, λοιπόν. Γίνεται, ρε παιδιά. Ομορφιά μου, τι κάνεις. Εδώ πάει η ατάκα που λέγε στο παράδι. Τι έγινε, ρε παιδιά. Φως μου, αγάπη μου, λατρεία μου. Το μητρέτζι έχω πάθει εδώ. Ψέματα λέω. Ανιδέ. Μωράκι μου. Τι κάνεις, μωρό μου. Καλά είναι. Πώς το λέει, τράβηξε το. Τι γίνεται. Τι θα πει, όχι, μου λέει. Μια-δύο φορές μας την έκανε, δεν έπαιξε μια-δύο φορές όλα αυτά τα χρόνια μαζί μας, αλλά ο Χρήστος είναι από τα λεγόμενα ιστορικά στελέχη των αγάμων. Παρόλο που έχει τη δική του αυτόνομη πορεία και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, το ξέρουν όλοι με τον μπουζούκι του και τη χαρακτηριστική του έτσι, ερμηνεία. Έχουμε κάνει βραδιά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μαζί μας τώρα ο Χρήστος πια είναι, νομίζω ότι είμαστε ένα. Έμβλημα, έμβλημα. Εμβληματικός. Ηγέτης. Καλά είσαι, μωρό μου. Μια χαρά. Μεγάλη μωρό μου. Τι να κάνω, αφού είναι. Εντάξει, καλά, αφού εγώ παρατηρώ απλά. Εδώ σου παντρεύτηκε, τώρα δεν έχω πολλά πολλά μου. Σε παντρεμένη γυναίκα. Το αρνάκι που θα το φάμε, δεν είναι. Ο γάμος ωραίος, αλλά το αρνάκι που θα το φάμε. Το αρνάκι σε λίγο. Φύγα, θα έρθει και αυτό, ε. Πειράζει που παντρεύτηκα, Σπύρο. Άλλο το σεξ, άλλο αγάπη. Σαν να σε αγαπώ. Τον Ηρακλή το θες για σεξ. Και σένα να αγαπάω κάποιον. Γεια σου, Μπέση. Γεια σου, Σπύρο. Τι κάνεις, μωρό μου. Yes. Καλά. Την Μπέση την κλαίω. Πολύ καλά. Άλλο νέο κορίτσι, τώρα ξεκινάει και αυτή. Ευχαριστώ. Αυτό ξεκινάει τώρα, αλλά φέτος ξεκίνησε τώρα, όντως, κάτι, ένα παράτολμο. Εγώ έτσι δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος ξαφνικά λέει θα στήσω ένα... Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα πόσο δύσκολο είναι. Τι είναι, δες την παράστασή της. Βεβαίως. Εγώ δεν την είδα ακόμα, αλλά μου έχουν πει τα καλύτερα. Θα πάω στο πρώτο δευτερότητο. Σκίσε, λέει, πώς το λέτε. No Shakespeare, please. Ναι. Αλλά εμπέσαι είναι και στους άγαμους, έτσι. Γι' αυτό, τώρα θα μιλήσουμε για τους άγαμους. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Απλώς επειδή παίζεις σε δύο παραστάσεις οι οποίες παίζουν σε μουσικούς χώρους και έχουν το στοιχείο και το θεατρικό και το μουσικό, είναι ένας χώρος στον οποίο ανήκει απολύτως η Μπέση. Να το πάρουμε με τις συγκεκριμένες εβδομάδες. Δευτέρα και Τρίτη που σε βρίσκουμε. Στο Casablanca Music Hall με το νέο Shakespeare Please. Μάλιστα. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Ζυγό με τους άγαμους θήτες. Και σκίζουν και τα δυο. Γουρλού. Έτσι, έτσι. Τις Τετάρτες τι κάνεις. Τετάρτες, Πέμπτες, το σκαδάρι. Αυτό πρέπει να ψάξουμε. Σκίζω σπίτι. Κάπου θα σε βρούμε τις Τετάρτες. Σκίζει τη γάτα στο σκαδάρι. Πάρε και σε άλλο θέατρο τεμπέλα. Να πες και Τετάρτη, Πέμπτη. Δύο ρεπό τη βδομάδα. Ποιο έχει δύο ρεπό. Κάνουμε εμεί δύο ρεπό να κάνει κι εσύ. Μα το φελέκι μου. Για πες, μωρό μου. Καλά, πολύ καλά. Πρώτη φορά συνεργάζεσαι με τα παλικάρια. Όχι, με τον καθένα ξεχωριστά. Όχι, με τους αγάμους. Με τους αγάμους, ναι, πρώτη φορά. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ευτυχισμένη στιγμή. Το ήθελα πάντα. Και ποιος δεν το ήθελε. Μπορεί να πει την ιστορία ο Ηρακλής, αν θέλει. Στον καπότη, είχα ζητήσει να έρθει στους άγαμους το 96, αλλά είχε ερωτευτεί το σκιαδαρέσι τότε και λέει θα φύγω με τον πιο. Ωραίο γούστο, ρε. Μπράβο, γούστο, ρε. Το σκιαδαρέσι. Τα χαθήκαν τα παλικάρια. Μετά από 12 χρόνια ανακάλυψε ότι έπρεπε να έρθει στους άγαμους. Και μου λέει θα έρθω καμιά φορά. Τι λέω, έλα, εντάξει. Είναι στο φυσικό τη χώρο, γιατί μπε τραγουδάει, χορεύει. Νομίζω είναι ο φυσικό μου χώρο. Είμαι πιο ευτυχισμένη από πουθενά και το νιώθουν και οι θεατές αυτοί. Και στο Καζαμπλάνκα και στους άγαμους. Είναι ένα είδος που παρόλο που δεν μοιάζουν οι δύο παραστάσεις μεταξύ τους, αλλά σαν αίσθηση Μπέση ανήκει πολύ σε αυτούς τους χώρους. Πάρα πολύ. Ωραία. Πες κάτι σοβαρό, έτσι να γελάσουμε λίγο. Για πες κάτι σοβαρό. Πες, ρε, μου κάτι. Γιατί σε αξίζει τη μάνα μου, είμαι παντρεμένη γυναίκα. Γιατί μου είπανε ότι μου προσθέτει μια μπρουταλίτε. 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 Κοιμήθηκα αργά, θέλω να καταγγείλω ότι τώρα δεν είναι Σάββατο βράδυ. Που βλέπετε, είναι άλλη μέρα και μεσημέρι. Ναι. Και δεν πρόλαβα να... Δεν κοιμήθηκα αργά. Μ' αρέσει που δεν λέει τι μέρα είναι, ότι και καλά έχει σημασία αν είναι Δευτέρα ή Τρίτη, ξέρεις. Το λέω γιατί η κόρη μου λέει ότι σε βλέπω εγώ στην τηλεόραση, με βλέπεις εσύ, μπαμπά. Δεν σε βλέπω, αγάπη μου, πού είναι.
Για πες, άλλο τίποτα. Τίποτα. Mm. Αυτό να μείνουν οι θεατές μέχρι το τέλος μαζί μας, γιατί σε κάποια στιγμή της βραδιάς θα εμφανιστούμε γυμνοί. Αυτό, αυτό. Παρακάτω. Oh αυτό, 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 αυτό. Οπότε πάμε, παιδιά, επισπεύδουμε γιατί να αρχίσουμε. Γεια σας, είστε όπως παρακαλώ. Ρούλα Μανισάνο. Γεια σου, Ρούλα μου, καλώς ήρθατε. Καλά, στα ρόβα, εντάξει, είναι αυτονόητο ότι είναι ιδρυτικό μέλος. Αυτονόητο για τη Ρούλα. Ιδρυτικό μέλος των Αγάμων, ηθοποιός, τραγουδίστρια και καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Mm. Στο λίγο Αιγινίου είσαι τώρα, Ρούλα. Στο λίγο. Θα σου αφιερώσουμε μετά και ένα τραγούδι. Οπωσδήποτε, στα παιδιά. Στα παιδιά σου. Οπωσδήποτε. Η Ρούλα κάποιες στιγμές ήταν η μοναδική γυναίκα στους Άγαμους. Είμαστε 15 άντρες. Ήταν η μόνη γυναίκα. Πώς μας άνταξε αυτή η γυναίκα. Και το όνομά μου ήταν Σταύρος. Σταυρούλα. She was a rose down, hoochie coochie. She was a roughest, toughest frail, but me. Εντάξει, Παχύδης, άρεσε τον Παχύδη, πάμε στον καθένα. Παχύδης, μετά τον Παχύδη. Στάζει Παχύδης, επίσης στην αρχική ομάδα των Αγάμων. Έχει γράψει τραγούδια των Αγάμων και στιχάκια και μουσικές. Όλα αυτά τα χρόνια παίζουμε, μόνο μια χρονιά δεν ήταν στους Άγαμους ο Στάζης. Όλες τις άλλες χρονιές είμαστε πάντα παρέα. Δεν έχουμε μεταξύ μας τώρα, δεν έχουμε την αφή. Τι γίνεται, Παχύδη, για πες τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά. Ξανά μανά όλοι μαζί εδώ πέρα.
Καινούργιες περιπέτειες. Κάτσε λίγο να τον βλέπω. Μοχτάρα, μεσάρωσα, δεν μπορώ να συζητήσω. Όχι, παίζε. Καινούργιες περιπέτειες. Πολύ καλός ο Σταρόβας στην παράσταση. Ναι. Ναι, αυτά. Και καινούργιοι φίλοι. Δηλαδή όλα τα λεφτά ο Σταρόβας στην παράσταση. Και καινούργιοι φίλοι. Και καλό συνεργάτη πρέπει να πει για τον Δημήτρη. Ναι, και στην ώρα του. Και στην υποτέ. Και στην ώρα του. Καλά. Γιατί φέτος κουράστηκα πάρα πολύ. Εγώ ήμουν στην Μύκονο όλο το καλοκαίρι. Για δουλειά βέβαια. Ξεκίνησα και πήγα μια εβδομάδα πριν. Τα βρήκα όλα έτοιμα. Έχω κουραστεί, έχω κουραστεί φέτος. Θέλει να εξηλωθεί τώρα μαζί. Το Μάρι ποτέ δεν πάει στον άνθρωπο. Δεν είναι. Πες αγάπη μου. Δεν πρόδεσε κάτι. Δουλέψαμε 4 μήνες προετοιμασία. 4 μήνες πήγε αυτό το... Για μένα που έπρεπε να ετοιμάσουμε. Καλά φαίνεται ότι είναι μια δουλειά που είναι δουλεμένη με τη λεπτομέρεια της. Απλώς δεν είχαμε πολλές πρόβες μέσα στο χώρο. Κάναμε τις μισές από αυτές που θα θέλαμε τέλος πάντων σκηνικά. Αλλά η προετοιμασία ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά έχει ταλέντο. Αυτό γιατί κάνουμε διακοπές μαζί κάθε καλοκαίρι. Δούλευε σαν σκυλί από το πρωί στο βράδυ. Ο Σταρόβας, εσύ. Ο Σταρόβας. Ε, το έχει αυτό ο Σταρόβας. Έλα, πάμε επιτέλους. Για ποιος είναι το παλικάρι δίπλα αυτό το. Αυτό εδώ. Ωραίο αγόρι, μου σκεφτώ, ρε παιδί μου. Είμαι κι εγώ, αλλά είσαι. Κι εγώ σ' αγαπώ και μου έχει γίνει πολύ. Τι κάνεις, μωρό μου. Καλά, αγαπημένα μου, καλά. Και αυτό το μωρό μου. Εντάξει, χρόνια πολλά τώρα. Σου είπε κανείς ότι είμαι μονογαμικός. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ο Σπύρος είναι. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Που με μάθανε θέατρο. Αγόρα, είναι τη προηγούμενη γενιά. Ο Κρατέρος επίσης παίζει και στις δύο παραστάσεις. Και στο Καζαμπλάκα παίζει και στο Σάγκο. Δευτέρα έχει παίξει. Έχει κάνει και γυρίσματα, διδάσκει και σε μια σχολή. Ναι, ναι. Και επειδή είναι και λίγο μεγάλο σύμβολο. Όχι, γιατί είναι Αλφα Πουλουφάρη, να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό επειδή είναι παλιό. Τον βλέπω ότι σωματικά. Τι θα κάνει. Αντέχει. Τα λεφτά δεν θα κάνει τον παγκάσι. Κοίτα να δεις, όταν τα παίρνω, τα υπόλοιπα μου τα συμπληρώνει η μητέρα μου και παίρνω ένα καστόφωνο. Το γνωστό ανέκδοτο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Ναι, μπορεί να ανέκδοτο. Είναι το. Έχεις τίποτα άλλο να πεις. Εκπληκτικός χορευτής. Εκτός από την Καζαμπλάνκα και από το Σάγαμος. Τίποτα, είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Πέρα από την ταξιπέρα του Σάγαμος. Εσύ αυτό το πράγμα που κάνεις, δηλαδή. Εγώ το γούσταρα χρόνια. Εννοώ αυτό το επιθεώρηση, δηλαδή είμαι μόνος μου με κόσμο και λέω ένα κείμενο, το έχεις ξανακάνει στο θέατρο. Αυτό το είχα ξανακάνει κατά κάποιο τρόπο με τη Γαλάνη και τον Μακεδόνα πριν από 10 χρόνια. Το θυμάμαι και αυτό. Αλλά έκτοτε παρακαλούσα, δηλαδή προσευχόμουν, ας πούμε. Δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου. Ναι, αλλά αισθάνομαι υπέροχα. Ναι. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι από τα πράγματα που έχω αγαπήσει πιο πολύ σε όλη την πορεία μέχρι τώρα είναι αυτό. Ποιος θα γράψει το κείμενο του, ο Γιώργος Κλίμεντος. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γέλιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είδες, δεν πρόλαβες γιατί άργησες τη χορογραφία του. Αυτό που κάνει το χορευτικό, το τραγούδι με το χορευτικό. Αυτό μπορείς να το δεις μόνο στο σοου. Είναι ένα σοου, μια τρέλα. Και μ' άρεσε και αυτό το έβριμα στο δικό σας, το τέτοιο που έδινε το κοντάρι στον άλλο και λέει κάτι και πούστε κάτι εδώ. Ας το μεγαλέσσα το. Εκεί είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που είμαστε όλοι μαζί και κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Γεια σας, συνέχιση παρακαλώ. Κυρία Ελευθερία, ακόμη. Είναι μια πολύ παλαιά ηθοποιός. Έχουν περάσει την Ελευθερία. Πολύ παλαιά. Παλιό ηθοποιός, δηλαδή. Αυτό. Η Ελευθερία. Καλησπέρα, Ελευθερία μου. Είναι πρώτη φορά μαζί μας, εντάξει δεν θα μπορούσε να είναι και δεύτερη γιατί είναι νεότατη, είναι χορεύτρια και ηθοποιός. Έχει δουλέψει κυρίως στο εξωτερικό. Ξέρεις τι είπα, συγγνώμη. Πού είμαστε προχθές, κάπου τρώγαμε και λέω η Ελευθερία. Δεν απλά χορεύτρια, ήταν στα Μπεζάρ τα παλιά 10 χρόνια. Στο Μπεζάρ. Και μπερδεύτηκε εγώ και λέω ήταν στα Μπαλζάκ. Δεν έχω διαβάσει πολύ. Σου βγαίνει το όνομα. Τα μπαλέτα του συγγραφέα. Τα μπαλέτα του. Είναι μια δύσκολη φορά. 20ου αιώνα. Από τον Μπεζάρ πήγε στο Μοσχάρ. Έκανε μια καριέρα χορεύτρια στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Σπούδασε ηθοποιός. Και φέτος είναι πρώτη φορά μαζί μας. Έχει κάνει λίγα πράγματα ως καινούρια στο θέατρο ακόμα, αλλά νομίζω ότι η πορεία είναι ανωδική. Και βέβαια τραγουδάει, χορεύει και παίζει στην παράσταση. Μπράβο, Ελευθερία. Νομίζω τα έκανα όλα αυτά για να βρεθώ εδώ σήμερα. Ήσουν, και στο ζυκό. Προετοιμαζόσουν τόσα χρόνια για τους Άγαμους. Έτσι. Για πες τον κύριο Δωδεκαρίδης, τι... Δωδεκαρίδης. Εγώ λέω 20 χρόνια στον παλέτο της... Α, έχεις κάνει και εσύ καριέρα. Στην Τίνο. Και εγώ χορευτής και γύρω. Συγγνώμη. Το λίγο θα τον πεις μωρό μου. Τι. Όχι, όχι. Γιατί. Δεν έχω με το παιδί, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και ότι... Δεν είναι. Με την έννοια ότι γνωριζόμαστε προσφάτω. Ωραία, ωραία. Για πες λίγο.
Εγώ την αστή. Τι άλλο πε τίποτα. Θα πούμε το όνομά του τώρα. Αυτό πόσο χαρούμενο θα ήταν. Μαλίων Δαδακαρίδη. Όνομα για να κάνει καριέρα αυτό το όνομα. Αυτή την πάντρα μάνα μου. Είχε πει ο Κώστας Κουτσομίτης πριν 10 χρόνια περίπου. Για σένα. Και το πέτυχε έτσι. Το πέτυχε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενο γιατί είναι πρώτη φορά που κάνω κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω την ηλικία του Κρατερού δηλαδή που έχει κάνει. Και την εμπειρία. 25 χρόνια πριν. Την εμπειρία. Πάμε παρακάτω. Χούντα δεν έζησα. Τρέχει ο χρόνος. Τρέχει ο χρόνος. Αλλά είμαι πολύ τυχερός γιατί κάνω ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Με όλη την απειρία και την ανοριμότητα που με τρέχει σαν άνθρωπο. Και... αυτό σε κάνει και εγωιτευτικό. Πρόσεχε καλά πώς θα μιλάω. Αλλά απ' την άλλη χαίρομαι γιατί το κάνω με ανθρώπους που εμπιστεύομαι και φίλους όπως είναι ο Ηρωκλής. Ο Ηρωκλής. Και ο Ηρωκλής. Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι. Καλά, καθόταν 4 μήνες και δούλευε στο Ρόπα και τώρα όλο ο Ηρωκλής λέμε. Τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, δουλέψαμε μαζί και πέρα από το ότι είναι βέβαια εξαίρετος ηθοποιός, χωρίς να έχει. Δεν είναι εμφανές αυτό όταν παίζει το θέατρο ή στην τηλεόραση, αλλά είναι τρομερός τραγουδιστής. Και νομίζω του πάει και αυτό το είδος και ως performer ηθοποιός. Είναι σπάνιο να μπορεί να έχει κάτι και τα δύο. Πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη του. Νομίζω ότι θα κάνει και άλλα πράγματα σε αυτό το είδος, ο οποίος μεγάλωσε όπως και τα παιδιά είναι... έχω κλείσει την ανήκουστη δουλειά των Κρατερό. Είναι όλοι οι Εγγλέζοι ηθοποιοί σπουδάζουν τα πράγματα. Δικηγόρος δεν σπούδασα. Άμα είναι Εγγλέζοι ηθοποιοί. Δικηγόρος ο Παχύρης. Άμα θέλεις δικηγόρο με τον Παχύρη. Ό,τι θες. Παρακάτω, παρακαλώ. Εκεί εντάξει, με το εξτέσιο στο μαλλί. Είναι ο μικρότερος από όλους σε ηλικία εδώ μαζί με τον Ηλία. Για μην. Γεια σου, Άλκη! Άλκης Κωνσταντόπουλος. Δεν μπορείς να το πεις μωρό μου. Μωρό μου. Ο Άλκης είναι, μωρό μου. Είναι μωρό μου. Μα θύχημα με τώρα, δεν κατάλαβα. Όλοι μωρό μου, εγώ τι είμαι δηλαδή. Είσαι μεγαλύτερος από τον Άλκη. Είσαι μεγάλη, είναι μωρό, αυτό είναι μωρό. Δεν είναι μωρό μου, αλλά είναι μωρό. Ο Άλκης θα αποσχολήσει τους νέους ακροατές και θεατές τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ. Είναι μουσική ιδιοφυΐα γιατί παίζει πάρα πολλά όργανα. Είναι τραγουδιστής, είναι showman. Ο άνθρωπος ορχήστρα. Έχει κάνει ήδη πολλά βήματα πριν τους Άγαμους. Έπαιζε με τους Σταρόβα όταν παίζαμε το Μαχαιρίτσα. Τον είδαμε. Γαμώ την καταδίκη μου, γαμώ. Ξαναπέστε. Το παιδί, ορχήστρα. Hello και από εδώ. Θα πούμε ένα κομματάκι που τα αφιερώνω πάντα στους φίλους μου μουσικούς που είναι εδώ πέρα. Είναι εύκολο, παιχνιδάκι. Λέω ένα παμ παραράραμ και παραλαμβάνετε. Δηλαδή, παμ παραράραμ. Παμ παραράρα. Παραμ. Παραμ. Παμ παραράραμ. Παμ παραράρα. Παραμ. Μπράβο, Στέρβα. Οκ, λοιπόν. Σε όλες τις τράπεζες, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, όλους τους πολιτικούς, στους πάντες, οκ. Παμ παραράρα. Το σπίτι πάμε. Παμ παραλαρά. Παμ παραλαρά. Αυτό. Παμ παραλαρά. Παμ παραλαρά. Παμ παμ παμ. Στο διαράκι κρύωνα. Σκεφτόμουν να δυσίωνα. Σε μια γωνιά τουρτούριζα. Και ένα σκοπό μουρμούριζα. Γαμώ την καταδίκη μου. Προστάτε κι εσείς, γαμώ την καταδίκη μου. Δεν πλήρωσα το νίκη μου. Δεν πλήρωσα το ρέφα μου. Και πάω σε το αίμα μου. Το σώμα και το πνεύμα μου. What's your people? Μία. Έλα το τρόπο. Έτσι έλα τα χεράκια. Έτσι αριστερά. Αυτό σαν τις μεγάλες συμπίστες. Φωτογραφίες χάζευα στις αναμνήσεις που λιάξα και μες στη νύχτα που ουρλιάξα. Κάτω την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάω σε το αίμα μου. Κάτω την καταδίκη μου, δεν πλήρωσα το νίκη μου, δεν πλήρωσα το ρεύμα μου και πάω σε το αίμα μου. Με πάγωσε το αίμα μου. Δεν είχα τέχει τα παγιά, δεν είχα ξεχνάσει. Πρέπει να σου δείξω.
MySpace και στο Facebook να γίνουμε φίλοι. Τον Άλκη πρέπει να τον προσέξετε και για άλλα πράγματα, γιατί πραγματικά κάνει πολλά πράγματα αυτό το παιδί και τα καταφέρνει σπουδαία σε όλα. Αλλά έχει κάνει και ένα άλλο που με έχει εντυπωσιάσει. Για πες λίγο για το θέμα Κερατέα με δύο κουβέντες. Να πω για το φεστιβάλ. Ναι. Οργανώσαμε με την νεολαία το καλοκαίρι που πέρασε. Βασικά ήταν εκεί τα παιδιά, επειδή δεν έχω καταγωγή. Απλά κάναμε αποκέντρωση. Βηρωνιώτης είμαι. Κάναμε αποκέντρωση γυμνάσιο Λύκειο, τελείωσα εκεί. Οπότε έχω σχέσεις. Και οργανώσαμε ένα φεστιβάλ γιατί υπάρχει το Βρυόκαστρο, ένας αρχαιολογικός χώρος που θέλουν να το κάνουν χωματερή. Τον αρχαιολογικό χώρο, χωματερή. Τον αρχαιολογικό χώρο, ναι. Mm. Με διάφορα διαπλεκόμενα, δεν θα αναφέρω. Τέλος πάντων. Και οργανώσαμε την νεολαία καθαρά με παιδιά που. Εγώ ήταν πολύ συγκινητικό γιατί υπάρχουν παιδιά ακόμα σήμερα. Χαλαρός το έργαμε, το έχω σφιχτεί και εγώ πως ακούω. Έλα, γράτσι. Έλα, γράτσι, Εμίλια, πάμε. Λοιπόν, τα σπάσαμε. Οργανώσαμε ένα φεστιβάλ με σύνθημα τόπος πολιτισμού και όχι σκουπιδιών. Που να είναι ένα βήμα για τους νέους, αυτός είναι ο στόχος μας, να γίνεται κάθε χρόνο και εκεί που ήταν να γίνει χωματερή, να γίνει ένα φεστιβάλ. Ήρθαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ήταν νέα συγκροτήματα αρκετά. Όλοι ήρθαν αφιλοκερδώς για να στηρίξουν το σκοπό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Μέχρι να φτάσουν όλοι, γιατί είναι και σε ξέφωτο πάνω. Ήταν ο δρόμος λίγο δύσκολος, αλλά όταν φτάνανε η χαρά και όλο το. Ήταν υπέροχα. Ψάχναμε ένα τρίωρο με τα GPS, δεν το βρίσκαμε. Άντε ρε. Αλλά θα γίνει θεσμός, έτσι. Το παλεύουμε να γίνει. Αυτό το παλεύουμε. Ανεβάσαμε και τα σκουπίδια του Γιάννη Ξανθούλη συμβολικά, μα έδωσε τα δικαιώματα. Καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Τα σκουπίδια ήταν από την ομάδα τη Κερατέα. Ήταν όλη η πόλη στο πόδι. Δηλαδή χοροδίε, φιλαρμονικέ. Μαζί με όλου του καλλιτέχνε που έρχονταν. Ο Βρυόκαστρο λέγεται. Άρα θα λέμε το φεστιβάλ του Βρυόκαστρο, α πούμε. Ναι, παλεύουμε. Έτσι. Θέλουμε να κάνουμε και ένα θέατρο του Μάνου του Λοΐζου. Εκεί αυτό είναι το όνειρό μα. Και ο Στάρο μα. Γέννητο. Αυτά είναι. Τα βαριά χαρτιά, παρακάτω, ο κύριος. Ο κύριος είναι ο πιανίστας μας. Μάλιστα. Είναι τρίτη χρονιά που δουλεύει με τους άγαμους. Είναι ο Θάνος Θανάσης Αουσέλης. Καθηγητής με όλα τα χαρτιά του οδείου, αυτά τα γνωστά. Φούγκα, αντίστοιξη, ενορχήστρος. Τι κάνετε, πώς τα λέτε αυτά, Θάνο? Φούντα, αντίστοιξη και αρμοδία. Και αρμοδία. Ινδικό αρμονίας. Και εκπληκτική φωνή. Ινδικό αρμονίας. Ειδικούς ρόλους στην παράσταση εκτός των μουσικών. Πολύ μεγάλος μουσικός και δίπλα ακριβώς. Είναι. Γκράντε. Γκράντε μαέστρο Τζόρτζιο Χατζή. Καλαμπόρτζο. Γιώργο. Καλαμπόρτζο. Ο Γιώργος επίσης. Μαέστρο Καλαμπόρτζο. Έχει δουλέψει και κάποια χρόνια με τους άγαμους. Είναι τρίτη χρονιά, Γιώργο, που είμαστε παρέα. Τρίτη παράσταση. Ο Γιώργος, εκτός του ότι είναι συνθέτης που κάνει διεθνή καριέρα, εκτός του ότι είναι εκπληκτικός ντράμερ, είναι ένας υπέροχος βιολιστής. Άνθρωπος που μας βοήθησε και στις ενορχιστρώσεις μαζί με τους Καμπαρέ Μπαλκάν στην παράσταση στα τραγούδια. Ειδικές περιπτώσεις, όπως βλέπεις είναι. Ποιο ήταν το τραγούδι που έλεγε από πίσω, Ρεσί, με το. Ποιο τραγούδι? Το τραγούδι και Μπαγκερτζή. Το Μπαγκερτζή. Τι κάνει? Από το πάρκο στην Πυροβόλη. Πολύ καλά. Όπως βλέπεις, ο καθένας κάνει τουλάχιστον από τρεις δουλειές στην παράσταση. Ο Χρήσανθος. Η Μάλφα έκανε μια δουλειά παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Η Μάλφα έκανε και χορογραφίες και μουσικές διδασκαλίες. Έκανε τα λεφτά. Έριχνε και κάνα μπινελί για να μαζεύει, γιατί δεν μαζεύονται όλοι αυτοί από εδώ. Δεν στις χορογραφίες ξέρεις τι κάνανε. Το Μάριο, ναι. Να, αυτό, εντάξει. Ευτυχώς οι γυναίκες είναι πιο σκληρές. Έχω ειδικότητα στα μπινελίκια. Ειδικότητα. Ο Χρήσανθος ήρθε, ρε παιδιά. Πού είναι ο Καγιάς, ρε? Έχει παράσταση. Έχουμε το 19ο της παράστασης. Τον οποίο τον αναμερμόζει, θέλετε να τον παρουσιάσουμε. Βέβαια. Να πούμε τώρα το τραγουδάκι μας. Να πούμε το τραγουδάκι των Αγάμων Θητών. Των Αγάμων Θητών. Αγαμηθείτε. Με την καλή έννοια. Πάμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι είναι ο τίτλος. Αγαμηθείτε, αλλιώς δεν γίνεται. Μ' αρέσει. Τι θέλα και σ' αγαπούσα. Αγαμηθείτες και υπουργούς, για παοκτσίδες και αργανούς, για αγαμηθείτε. Για αγαμηθείτε, κόμμα και άγιορτα και δώστε σιωτήμα και πείτε, που πει πράγμα
ξένους, για θόρους και πολιτικούς, για γαμηθείτε. Για γαμηθείτε. Bravo! Ευχαριστώ. Αυτά τα πνευστά, τι πράγμα είναι, τα φίλε, τι ήχος. Άλλος ήχος. Και μας ακουμπάει πολύ. Ακόμα για αυτό που είναι δυτικό τρόπο, ειδικά αυτά που έχουν άλλες επιρροές, πιο βαλκανικές ή πιο ανατολικές, και αυτά είναι τρομερά γοητευτικά. Τα χάλκινα είναι άλλη ιστορία. Μαζί με το ακορντεόν, δηλαδή αυτός ο συνδυασμός και τα πλήκτρα, τύμπανα, αυτό είναι πανδεσία, νομίζω, μουσική. Να σου πω. Ωραία, θα πάτε με το καλό και στο Principal. Και πόσο το κύριο θα παίξετε? Σαλονίκη θα πάμε και ενδεχομένως και μετά το Πάσχα, γιατί εκεί είμαστε εντός έδρας. Και μετά τελειώνει το Καλαμπούρι, δηλαδή μπορείτε και το κλείνετε μετά και βλέπετε ελαφρά την καρδία τέλος. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το κλείνουμε το μαγαζί και το κάνουμε θελημένα. Είναι άποψη. Και πρέπει να κλείνει. Αυτή η παράσταση, βέβαια, επειδή παίξαμε λίγο στην Αθήνα, συζητάμε μήπως κάνουν κάποιες συμπληρωματικές παραστάσεις κάποια άλλη στιγμή της ίδιας παράστασης, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε και είναι λίγες οι παραστάσεις. Μάλλον θα μείνει πολλοί κόσμος απ' έξω. Οπότε μπορεί να επαναλάβουν το εγχείρημα. Στη Θεσσαλονίκη θα παίξουμε πολλές παραστάσεις. Και μετά να ελπίζουμε ότι μπορεί να μας ξαναρθεί εδώ. Ναι, με την ίδια παράσταση. Για την ίδια, λέω. Για την ίδια παράσταση, ναι. Μετά, κάποια στιγμή, επειδή έχουν περάσει στα 20 χρόνια, είχαμε βάλει ένα στοίχημα ότι πρέπει να το πάμε 20 χρόνια το μαγαζί. Πάει, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να αποσυρώμαστε, να δώσουμε τις σκυτάλες στους νεότερους. Όχι, ρε. Πρέπει να αρχίσει αυτή η κουβέντα. Πρέπει να δρομολογήσουμε αυτή τη κουβέντα. Δεν χρειάζεται τώρα να παίζουμε αυτά. Ήδη ένα προχθές διθυραμβικά, ένα άνθρωπο ο οποίο μα έγραψε έναν ύμνο και τον ευχαριστούμε δημόσια γι' αυτό, αλλά έγραψε ότι είμαστε του Rolling Stones. Για άλλο λόγο το έγραψε. Εντάξει, θετικά το έγραψε, αλλά ήδη νομίζω. Μην τα λες, Παπαδόπουλο ήταν νέα στην ηλικία σου. Και πέρασε σκέψη να σταματήσει, ας πούμε, γενικώς την υποκριτική και όλα αυτά. Έχω περάσει 15 χρόνια από τότε. 15 από τότε και ακόμα σταματάω. Και ακόμα σταματάω. Είναι ενεργός, βέβαια. Δεν μιλάω για την υποκριτική. Εγώ μιλάω για αυτό το είδος το οποίο θέλει. Σήμερα, φέτος, είμαστε πολύ. Υπάρχουν και πολλοί νέοι άνθρωποι. Χρειάζεται νιάτα και πάθος. Θέλει να παίξει μεγάλους ρόλους στο θέατρο. Εμένα θα ρωτάς. Δεν μπορεί τώρα αυτά. Το θεωρείτε. Σου λέει, κοντεύω να πούμε τα 35, πόσο είναι 36. Ήρθε πια η ώρα να παίξει. Άντε να το πούμε μετά. Ο Σταρόβας θέλει να συνεχίσουμε, σου λέει. Θα στείλει ο Ιωρεκλής την παράσταση. Θα πιέλω σε πρόταση. Θα παίρνω όλο το ετιχαρτούρα και θα φέρνω. Μπράβο Σταρόβα. Και μια χαρά. Έτσι παίζουμε κάθε χρόνο, άμα είναι. Λέω να συνεχίσουμε με Καμπαρέ Μπαλκάν. Ναι, ναι. Ποιο όμως που είναι? Δίσκο Παρτιζάνι. Δίσκο Παρτιζάνι. Το έχουμε. Όχι, και εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλή μουσική αυτή. Κορυφαία όλη η μουσική. Transylvania, but now I live in suburbia without any friends but Zenia. Baby girl down from Romania, she was the queen of Transylvania, but now I live in suburbia. Transylvania, oh my baby, this is what you mean. Transylvania, everybody dancing to this beat.
κάνω σαν σε τσε αλέτσε. Of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends buzzing you. My baby came down from Romania, she was the queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends buzzing you. Come on, baby, this is what you need. Everybody dancing to this beat. Come on, baby, this is what you need. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, γεια σας. Στην υγειά μας, βρε, παιδιά. Γεια σας, πατέρα. Γεια σας, ρε, πατέρα. Στην υγειά μας, βρε, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, ο Λίο πρέπει να φύγει. Λίον, ο Λίον. Πρέπει να φύγει από εδώ, εκεί, με την κορέση, πρέπει να σάρα, μάρα, κουκουμάρα. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Με στην εντυπωσίαση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλό. Να μας πει πού παίζει, ρε παιδί. Λίο. Πού παίζει. Κάτσε γιατί θα τρελαθούν. Πού πας, Λίο. Για πες, πού παίζει. Το έχω, το έχω. Έχει, έχει. Στο θέατρο Χόρν. Εντάξει, εντάξει. Σε δεύτερη χρονιά. Σε δεύτερη χρονιά. Απόψε τρώμε το Σταρόβα. Έτσι. Απόψε τρώμε τη Ιωκάστη. Στη Ιωκάστη. Του Άκη του Δήμου. Σε σκηνοθεσία του Σταμάτου Φασουλή. Με τη Σοφία τη Φιλιππίδου. Τον Παύλο τον Ορκόπουλο. Τον Μάνο τον Καρατζογιάννη. Τον Αλέξανδρο τον Καλμπακή. Την Άντε την Κοντογιώργη. Την Αρετή την Πασχάλη. Και σκίζετε. Τώρα θα φύγω. Δεύτερη χρονιά. Σκίζουμε, ναι, ναι. Όχι, δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Και είμαστε υπέροχα εκεί. Μπράβο, σας ευχαριστώ μπράβο. Πάρα πολύ για το υπέροχο δίπλο. Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Καλή συνέχεια, τα λέμε. Μπράβο, ρε. Να κάτσε που πάρει και κάτι στην ελευθερία, άντε να πούμε. Και μάθε ποδοσφαιράκι και έλα, έτσι. Μάθε. Θα φύγει ποτέ με αυτά που λες. Δεν θα φύγει ποτέ με αυτά που λες. Έλα. Ελευθερία, πώς θες να συνεχίσουμε, τι να πάμε παρακάτω. Για όλο το Ιεροκλείο. Μη θέλω να πρωτοδιαλέξω. Παιδιά, εγώ λέω να μας πει ο Ιεροκλής. Τι θες. Πάντα στα καρδιά όταν λέει ποιος παίζει, ποιος μοιράζει, πάντα ο ερωτών δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Κρατέρος. Α, εγώ πάω, μάλιστα. Είστε ακόμα λίγο πίσω. Είστε ακόμα στην εποχή που πήγατε στις διαδηλώσεις και φωνάζετε συνθήματα όπως εκείνο το
Αλήτας Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το επάγγελμα? Και αφού ολοκλήρωσα την καριέρα μου στο έντεχνο, είπα να κάνω Σπύρο μία δοκιμή στο λαϊκό τραγούδι. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Ευχαριστώ. Τι να πω εγώ. Έχουν μείνει άναυγοι, δεν είναι τίποτα. Καλώσαν όλοι, παγώσανε. Μετά από τόση επιτυχία. Μετά από τόση επιτυχία θα παίζουμε για να τραγουδάει ο Κρατερός. Πώς τα φέρνει η ζωή, ε. Εκεί κατάντησε. Τραγικό, είναι τραγικά. Για κοίτα πώς κατάντησα. Για πάμε. Πάμε. Γεια σου, πατέρα. Τι πάμε. Το μισό, πατέρα. Έτσι, είναι μια καινούργια αρχή πραγματικά. Πραγματικά. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε μου. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Όποιος θέλει σπάει πράγμα, έτσι. Όποιος το νιώθει σπάει. Ελέγχει, εγώ δεν κλαίει ο άνθρωπος, κλαίει. Όχι, όχι τώρα, κάτσε να τα βρίσω. Κλαίει ο άνθρωπος. Εγώ το πλούσιο καιρό. Το άτομο είναι πολύ μπροστά. Νομίζω ότι το επόμενο πρόγραμμα πρέπει να κάνουμε λαϊκό ρεμπέτικο, γιατί στην παράσταση τραγουδάει Ζακ Μπρέλ. Στην παράσταση τραγουδάει Ζακ Μπρέλ. Αλλά νομίζω ότι διαπρέπει και στο λαϊκό. Μπρέλ, αλλά υπάρχει. Πες μόνο την εισαγωγή, έλα. Πάμε, πάμε. Oublie le temps de malentendu, le temps perdu, à savoir comment oublier ses heures. Ah, c'est toi, n'arrête pas de le bonheur.
moi. Oh, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Αυτό. Μπράβο, μπράβο. Moi. Όχι. Είστε επόμενο να το δούμε. Χωρίς εμένα δεν είναι. Όχι ρε Παγάσα. Ναι, κοίτα πάρα, ταιριάζει το χωρίς εμένα. Είσαι διεθνής τελείως. Ό,τι μπορεί, παιδιά. Βάμος. Και θα δηλώνει. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Αυτό. Κρατερός Κατσούλης, live. Live. Είναι το τραγούδι. Σημεινό, ρε. Εγώ μεινό, ρε. Εγώ μεινό, ρε. Όχι, μεινό, ρε. Πάμε. Σημεινό, ρε, δεν είπε. Είναι ώρα εγώ. Πατέρα, είναι ώρα. Εγώ είπα τα αριστερογεματά μου, τέλειωσα. Έτσι. Πάμε. Γκραν Ματζό. Παρακάτω, έλα. Ηλία, πάμε. Ηλία, τι θα πεις? Θα πω το γιατί με ξύπνησες πρωί. Ποιος το έχει αυτό να τραγουδάει μαζί, Ηλία? Γιατί με ξύπνησες πρωί. Ε, το πάρε το μενού. Όλοι, πάμε, έλα. Βοηθάμε. Βοηθεί, Ηλία. Βοηθεί, Ηλία. Είμαι, στο στάθος. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στο δικό το βαθύ. Γιατί την πόρτα μου χτυπάς? Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Thank you.
Τάκε, τάκε. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στέρνη φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου τα πουλιά. Σαν τον αλήτη στα σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Παναγία μου, για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου, ο ερωτάς σου με φέρνει εδώ. Κι είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Συγγνώμη, μια κάμερα. Πού είναι? Αυτά δεν τα παίζουμε στο πρόγραμμα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό πρέπει να μπει 10 φορές στα ρόδα. Αυτά δεν τα παίζουμε στο πρόγραμμα. Δώσε το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, παιδιά, στον Κλάκη. Έλα και παράτε τώρα γιατί. Πάμε, πάμε! Έλα, δύο, δύο, δύο. Δύο, τρία. Έλα, όλοι, όλοι, έτσι μας το δούσω. Πείτε μας, κύριε Ηρωκλή. Ζωντανή μη θεμιλίστε. Σταρόβα, αυτό το παίζουμε. Ε, στο πρόγραμμα το παίζουμε αυτό. Το πρόγραμμα, ναι. Στο πρόγραμμα της Ελλάδας. Πάμε. Πάμε. Hey!
την καρδιά μου. Έλα. Ζήλια τρώει. Έχω να πω. Αυτά δεν τα παίζουμε στο πρόγραμμα. Πάμε. Εκτός από αυτό, είσαι χειρότερος και από τον Παπαδόπουλο. Αν γίνεται. Αν γίνεται. Αν γίνεται. Ξέρεις ότι ποτέ δεν έχω τραγουδήσει καμιά παράσταση των αγάμων, παρόλο που έχουμε τόση μουσική, και σε ένα ομαδικό που είμαι, το έχω κλειστό το μικρόφωνο. Γιατί φρικάρουν όλοι, είναι καλήφωνοι. Είμαστε 19 άτομα στη σκηνή. Είμαι ο μόνος που δεν τραγουδάει. Και την πληρώνουμε εμείς. Μια φορά έπρεπε και εγώ να βάλω το αποθυμένο μου. Ο Ιωκής είναι καλύκορμος, χορεύει υπέροχα όμως. Ορίστε. Καλύφυγα. Χορευτής ξεκίνησε ο Ηρακλής και μετά. Έχει προσληφθεί στο κρατικό ηθοποιός χορευτής, το ξέρεις. Τον Λορέντε Μπαλζάκ ήταν για αυτός. Όντως είχα συμβόλαιο ηθοποιού χορευτής στο κρατικό θέατρο. Ήμουν ο πιο κοντρός χορευτής σε κρατικό θέατρο που είχε κάνει. Γύρισε εδώ, μ' άνοιξε ότ κουαφίρ. Και μην πει και ότι είμαι απλός μπαρμπέρης εγώ, ενώ αυτός είναι χαΐρ στάιλιστ. Ακαΐρευτος είσαι ρε. Εμείς δεν ξέρουμε από μοντέρνα κουρέματα. Καρβάκια, πανκ, πινκ πονκ και τέτοια. Με τράβηξε ένα βίντεο κλιπ για το αγρότης μόνος ψάχνει. 300 γίδες άρμεξα. Υπερπαραγωγή. Αρμεγιδών. Καλά στη μάνα μου τώρα, σειρά μου. Φτιάξαμε λίγο. Όχι έτσι, παιδί μου. Την αυτοεκτίμηση φτιάξε μου. Είσαι Θεός ένας και μοναδικός, μακριά σου έχω τεγκάνω, σε χάσω το πεθάνω. Για κοίτα φως μου ένα κορμί που μπήκε μέσα στο μαγαζί. Είσαι λίγο πιο μικρός από το σύμπαν, γιατί πρέπει να χωράς κάπου. Όχι, κυρία Τούλα, προφυλακτικό ποτέ. Είναι σαν να γλύφεις το μέλι πάνω από το βάζο. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω. Τι να κάνω να σε πίσω. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω. Πρέπει να αδυνατήσω. Παιδιά, έχουμε και το φυσικό, το Χρήστον Δοκαγιά ως φυσικό πρόσωπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τόση ώρα αντικαθιστούσε ο Χρήστον το... αυτός εδώ. Δεν το ξέρα, δεν το ξέρα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις αγοράκι μου. Μια χαρά, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά είμαι. Όλα καλά. Tone was out of carpet and I told Timmy down to say. So you answer not to get your tone on a mopping of a suit to be a changing way. Now there's a cheerleader, that's a real big kiss, about as far as I could reminisce. And the best in the line was sister and your cousin in the standard with a lip take kiss back kiss. Mm-hmm.
and the feet are flying up in the air. She said, hey, diddle-diddle with a tittle in the middle, and she's swinging like a jazz don't care. So I had a big chat at a high school dance with a lady who was ready to play. I know she was doing cause she knows she was winning cause she taught me how to walk this way. She taught me to walk this way. Ευχαριστώ. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πώς τον λένε, πώς τον λένε το ποταμό, Ήλισσο, Ήλισσο. Πω το μικρό μου μυστικό, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τα παιδιά φωνάζουν τη μαμά τους, μα εγώ είμαι έρμο κι ορφανό. Τα πουλιά πετούν με τα φτερά τους, μα εγώ
Κοπέλα θέλει να έχει φίλο τον όμορφο τέλει και να βγαίνει μαζί του τα βράδια. Να έχει καρδιά, να έχει κάποια. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο τέλης πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Πώς τον λένε, πώς τον λένε τον ποταμό. Ήλισσο. Γεια σου Τέλη! Γεια σου Τέλη μου! Γεια σου Τέλη! Γεια σου Τέλη! Γεια σου Τέλη! Τι να κάνουμε, μπορείς το Τέλη! Τέλη, Τέλη, Τέλη! Οχ! Αν σου αρνηθώ... Είμαι μισό ζωή! Σαρνηθώ, φίλο Σταυρό. Πού πας, σε φωνάζω. Κωστά, Κωστά. Γιώργο Βαρύ σου κάνω. Μην μας μπερδεύεις. Σαρνηθώ. Ηλία, φέρε μας την κιθάρα. Μας μπερδεύσε. Του λέω Κώστα και μου λέει ο Αλέξανδρος αυτός. Εγώ πω Κώστα. Ο τένας και γύρω.
Ηλία, βάλε και το τζουρτζούρι.
Παιδιά, η Μπέση θα ξαναρθεί. Βαρά τα ρεμπίδια στη Μπέση. Εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μένει η καρδιά σου άλλη θέλει. Δυνατά σου το φωνάζω δεν θέλει. Δε ζηλεύω αυτήν που αγαπάς. Δε με μένει όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθεί. Αφιερωμένο στην κυρία Λίτσα από μένα. Κυρία Λίτσα από μένα, με πολύ αγάπη. Η μαμά του Σταρόβα. Γεια σου, Λίτσα. Γεια σας, μητέρα. Γεια σου, μητέρα. Γεια σου. Μητέρα, γεια σας. Πάμε παρακάτω. Τι θες? Όχι. Στα χείλη πλέξη και δεν μου είναι αγγλή. Τον παιδί έξι, ας πω μάθω τη λέξη που
Τον έχεις κάνει σκόνη τον Ιεροκλή. Είσαι καλύτερος. Έλα μωρή παπά. Τον καλύτερο καλύτερος είσαι. Μπράβο Τέλη. Γεια σου Κλάκη. Γεια σου Τέλη. Πω. Πού πω ανατρίχιασαι με την πάρτι μου. Κάνα μας χάλια. Πάντως ένα τουέτο. Ευχαριστώ πάρα. Ένα τουέτο θα γινόμασταν μεγάλοι τραγουδιστές. Να τραγουδήσουμε για μια κοριτσάρα. Ποιο? Ποιο κοριτσάρα? Αυτό σου κοπελάρα. Δεν το έχω. Κοπελάρα. Σαν τα όργανα, σηκώ απ' τη θέση σου. Χόρεψε σε δεκίνο, πήγησε τη μέση σου. Του σου κοπέλα ράβω, έρε μου κάνεις πω. Έτσι μου γουστάρεις και έτσι σ' αγαπώ. Του σου κοπέλα. Δεν τα παίζουμε στο πρόγραμμα. Μην νομίζω ότι αυτό είναι. Και γαμώ τα φινάλα να μου. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο κομμάτι, ωραίο. Ωραίοτατο. Κυρία Βίκη, κυρία Βίκη. Πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό. Πάμε το καλό του φινάλα τώρα. Αυτό, παιδιά, αυτό, τελειώσαν όλοι μαζί, τρομερή επιτυχία. Πολύ ωραίο. Ω, Παχύδης, παιδιά, βαράτε. Πάμε, Παχύδη. Έλα, γεια σας, καληνύχτα, παιδιά. Γεια σας, καληνύχτα. Πάμε Λακούβα, Λακούβα και μετά. Κάτσε, είναι Λακούβα, ρε, κάτσε, ρε. Δώσε. Λακούβα, λακουβάρα κι όλους τους χωρεί.
μοιραστώ. Όσο θα μπει στο σποράκι, τόσο βγάλει ένα θό. Στο μικροφόνο ανεβαίνω, το δέριο γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα, με ένα ρίσκο πλάι. Hey, hey, έλα στο χώρο. Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Hey, hey, η νύχτα ξαστεριά. Άναψα φωτάκια σ' όλα τα χωριά. Καλό, έλα! Σιγά μας πάει πίσω από το ιερό. Κι αρχίνας να κοκκινίζεις πιο πολύ θα δω. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Hey, hey, έλα στον χώρο. Άσπρο φουστανάκι, βάλιμα ελαφρό. Hey, ξαστεριά, τρέχουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Από το πάρκο στη Μυροβόλο, το μηχανάκια στάφτει στον ήλιο. Από το πάρκο στη Μυροβόλο. Όταν ακούω το χαμογελό σου, κάνε διαλύει στο φω. Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα, μη το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Μη το παιδεύεις με τόσες ιδέες. Ένα φυλάκι δεν είναι δράμα. Αν τα αναγλάς το χαμογελό σου και με διαλύεις το φως. Λοιπόν, να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στην Ελευθερία ακόμη. Ελευθερία, μπράβο! Γιατί είχε το κουράγιο να φιλήσει τον Παχίδη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το παίζουμε στο μαγαζί. Το παίζουμε. Πολλά τα λεφτά, Ελευθερία. Το παίζουμε κομμένο. Εκεί κάνει άλλο. Ζήλεψε. Στην υγεία μα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα κατά κουρατισμού των Ακάπνων. Που είναι από ένα CD που όπου να είναι θα βγει με τον τίτλο Αγύρι στα κεφάλια, που το έκανα με μια μπάντα από τη Θεσσαλονίκη και κάθε Πέμπτη Le Cirque στη Θεσσαλονίκη. Έτσι παίζει. Ναι, για να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι με τον τίτλο Ακαπνία. Check the mom. Αργούτα κυνηγητά με βλέπω να περνώ. Μια τζούρα μόνο μία, μπουκάρι αστυνομία. Μια τζούρα κι άλλη μία, κι άδερα δραβηθείς. Μια τζούρα κι άλλες δύο, και πας νοσοκομείο. Μια τζούρα κι άλλες δέκα, πεθαίνεις υγιής. Ανοίχτε τα παραθύρα να φύγουν τα ντουμάνια. Τα σακιά κόπες κρύψτε τα ηραμοδεικτικά. Ανοίχτε μάτια και αυτιά, το κόλλημα να φύγει. Κανείς δεν εξαρτήθηκε γιατί τα είναι καλά. Μια τσούρα μόνο μία, μπουχάρια αστυνομία. Μια τσούρα για η μία, για ρε
στις 10 πεθαίνει η συγκίνηση. Του άλλου το δικαίωμα το σέβομαι και πάω. Μα τι θα γίνει αν συμβεί ο άλλος να είμαι εγώ. Στα Φέριξ θα ξανασυμβεί πολλές φωτιές να καίνε. Μικρές θάνατου δοκιμές για μένα με κρατώ. Μια τσούρα μόνο μία, Βουλγάρια αστυνομία. Μια τσούρα κι άλλη μία, για δένα τραβηχτής. Μια τσούρα κι άλλες δύο, και πας νοσοκομείο. Μια τσούρα κι άλλες δέκα, πεθαίνεις η γυνής. Τσούρα κι άλλη μία, για δεν αδραβηθείς. Μια τσούρα κι άλλες δύο, και πας νοσοκομείο. Μια τσούρα κι άλλες δέκα, πεθαίνεις η γης. Σπύρο, αυτό πώς το σβήνουν εδώ. Παίρνω που λες το πετονάκι να πάω στο σπίτι. Ένας καιρός χάλια, παλιό καιρός. Από τότε που ο Τριζής έβγαλε αυτό το τραγούδι, καλό καιρό δεν είδαμε. Δεν έχουν τις γυναίκες, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Αλλά επειδή εκεί δεν ήμουν να χάσω. Άρχισα από τις εύκολες ερωτήσεις. Δεν θέλεις να πάμε μια βόλτα. Τι στο πιάνο λέω, είναι ναι θα πει ή όχι. Οι γυναίκες όμως έχουν πάντα και μια τρίτη απάντηση. Δεν θέλεις να πάμε μια βόλτα. Ίσως. Τι θα πεις. Η γυναίκα μου είχε και τέταρτη. Δεν θέλεις να πάμε μια βόλτα. Γιατί. Τι γιατί. Δεν θες ή δεν θες. Εσύ θες. Και πέμπτη ερώτηση. Την έκτη φορά μου απάντησε με προστακτική. Δεν θέλεις να πάμε μια βόλτα. Κάνε με να θέλω. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Άναψε τη φωτιά, λέγεται. Άναψε τη φωτιά μέσα σου, θέλει να πει ο ποιητής. Οκ, για δούμε. Που σου γελούν και εσύ κοιτάς να τις εντάξεις μες στον χρόνο. Όλα τα δέσποτα φιλιά να δεσμευτούν, όπως τα όνειρά σου που μείναν στον δρόμο. Μήπως κι αυτά δεν ξέραν τι ζητούσες, ρέγγε. Μήπως κι αυτά τα έκανε ψηλά, μυρό μυρό. Μήπως κι αυτά το ξέραν αγαπούσες. Μήπως κι αυτά λαγιάζαν μοναχά. Άναψε τη φωτιά, τη σερή μου η νυχιά, και το σώμα σου πάλι θα καίει. Το νερό της φωτιάς πιες και πέτρα ψηλά, ίσως νιώσει κι αυτή ότι φταίει. Άναψε τη φωτιά. Συλλαβίζεις το γιατί μέσα στο πόνο. Χαμογελάς να δείχνεις πως καλοπερνούν, όμως τα όνειρά σου έμεινα στο δρόμο. Μήπως κι αυτά δεν ξέραν τι ζητούσες. Μήπως κι αυτά μετάγανε ψηλά. Μήπως κι αυτά τον ξέραν αγαπούσες. Μήπως κι αυτά πλαγιά.
λες και πέτα ψηλά, ίσως νιώσει για αυτή ότι φταίει. Ανάψε τη φωτιά, ανάψε τη φωτιά. Και σκεφτά ψηλά, ίσως νιώσει για αυτή ότι φταίει. Ανάψε τη φωτιά. Μπράβο! Γράσιε, ευχαριστούμε. Μπράβο, Αγγί. Από την καταδίκη μου μέσα. Έλα, Μητρέτζης. Πού είσαι, σήκω πατέρα. Σήκω πατέρα. Σήκω το ξέρεκι. Τον ακολουθώ, μετά, ναι, γιατί είναι κάτι πονηρό, δεν μπορώ να το πω τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θεέ μου μεγάλο δύναμε, που σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί, θεούλη μου, στον αργυλέ μου απάνω. Πάθατε ποιότητα. Εγώ λέω τώρα, ποιότητα. Ούζο για ορτάζ γκρεμός. Ούζο για ορτάζ γκρεμός, έλα. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς την υγεία σας. Γεια όσο ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Γεια σας. Με ευκαιρία που είστε από 4 χρόνια. Ναι, 4 χρόνια. Το 5 δεν ήτανε. Ξανά οι άγαμοι θήτες, στο Ζυγό. Θα παίξω, πόσο παίζετε, ακόμα ένα μήνα μέχρι τις 17 του Γενάρη. Και μετά στη Θεσσαλονίκη, Principal, πες εσύ ημερομηνία. 5 Φεβρουαρίου ξεκινάμε στη Θεσσαλονίκη. Φλεβάρι, πες. Είναι πιο. 5 Φλεβάρι, Θεσσαλονίκη είναι γιατί έχουμε κοινή καταγωγή. Ναι. Φεβρουαρίου. Φλεβουαρίου. Επέτειο έχουμε κλείσει 19 χρόνια, 18 Οκτωβρίου. Βαδίζουμε στον 20ο τώρα. Άρα του χρόνου, 18 Οκτωβρίου, κλείνουμε τα 20 χρόνια. Θα ξαναρθούμε. Κάτι θα κάνουμε. Βέβαια. Θα έρθει. Να στείλουμε ευχές στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τους φίλους που θα μας δουν πάνω, γιατί μας αγαπάνε πολύ και πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτή την αγάπη, και στους συνεργάτες μας, στον Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Είπαμε ιδρυτικό μέλος και κειμενογράφος ή κειμενογράφος των αγάπων, στον Χρήστο Τολιάδη εδώ στην Αθήνα και στον παραγωγό μας, τον Νίκο Στεφανίδη. Και χρόνια πολλά σήμερα, Γιορτάζη. Αύριο. Σήμερα όταν λες σήμερα, που γιορτάζει το Αγίου Νικολάου. Ρουλά! Σήμερα δεν είναι η Τετάρτη. Τα έλεγα εγώ στην αρχή. Ότι είναι άλλη μέρα. Τα πόσα κλείνει. Που γιορτάζει, Γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του Νίκο. Έτσι, μπράβο. Αλλά και το Αγίου Νικολάου δεν γιορτάζε. Που ήταν. Εσταυρό. Λίγο Στεφανίδη, ο παραγωγός μας. Κάντονε σταυρό, κάντονε. Θα του αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια στο Σκαμπαρδόνη και στο Σκαμπαρδόνη, Κλίμεντα. Ναι. Κλίμεντος. Που είναι, Κλίμεντος που είναι το περί του ιδίου. Ναι. Ατόμου. Λίγο Στεφανίδη. Και Στεφανίδη. Ο οποίο. Που γιόρταζε, το έγινε κουλάκι. Δεν το σταύρο που μαζί. Όχι, όχι, το φέραμε, το φέραμε. Το μαζέψαμε. Πόσα, ρε εσύ, πώς έχει το YouTube στο τέτοιο. Ποιο. Το έχω, έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Επισκέψεις. Καταρχήν ήταν εποχή που δεν υπήρχε, ο κλάδος ηχολήτης δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν μια κονσόλα, όλα τα όργανα βγαίναν από το από φυσικού τους και ο κάθε τραγουδιστής που έβγαινε έβαζε τον εαυτό του στο τέρμα, το σαρκανάκι, και χαμήλωνε τους άλλους. Και υπήρχε το έκο. Το έκο είναι ναι. Σαν πανηγύρω λέει, special, special. Λοιπόν, το Ρωμιάς αγάπησε Ρωμιά. Και έχει βγει ένας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί που έπαιζε την εποχή. Παίζαμε 2-3 τραγούδια και μετά 3.000 επέτυχα. Παίζαμε το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ένα ρεματζόρο που ξέρω. Και ακούστε τι άμα και κάθεται το έκο ακριβώς στα χέρια. Τουρουμ, κακάτσουμ, ντάμ, τουρουμ, κακάτσουμ, ντάμ, τουρουμ, τσατσάτσουμ, ντάμ, τουρουμ. Ραμενιά, σε, αγκαγκά, πεπίπι, σε, ρε, 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 πάμε ρε πατέρα! Βρε τα εφραντής κι όλες πια στον κόσμο ρωτήνα θέλα να τα δεις.
όταν πεις είναι σε ευθύς. Πας κάτωρας, θεός και κοσμοκράτωρας. Αν το καλοκείς, με τα ευραδείς. Κι όλα πια στον κόσμο ρώτηνα δεν αναδείς. Από το βράδυ ως το πρωί με πρέζα στέκω στη ζωή. Κι όλο τον κόσμο κατακτώ. Να σπίσκονει σαν ρουφό. Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου. Σαν πίνω πρέζα και πρέζαρο. Κι μόλις μανί όταν φάμε. Μελάνι αμμολά. Πρέζα όταν πεις. Είναι σε ευθύς. Βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Πρέ τα έδραδες. Κι όλα πια στον κόσμο ροδίνα θέμα τα μην. Γεια σου Χριστάρα. Ήταν για τις γέλας της λυπητώνα της φοδάρι που της το παίξανε στο ζάρι. Την Γκρέτα Κάρμπο έχω κόμενα, τη Μαρέλ τη τριχερωμένη, το πουστό που στη καμαριέρι μου που τίνες να μου λέει. Όταν πεις, είναι σε ευθύ. Βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν την καλοκτής, πρέπει θα εφραθείς. Κι όλα πια στον κόσμο ροδίνα θέλα τα
γιαούρτα. Γεια σου Μάλφα με το χάνο σου. Τώρα πάει. Σπύρο, είσαι στη δουλειά τώρα. Πάμε. Έλα πατέρα. Σπύρο! Έλα. Έλα, τράβα με λίγο. Έλα, μάνα. Πω, αυτά τα παλαμάκια. Τον πειράζουν τα παλαμάκια. Πω, έμεινα ώρα και γιατί ώρα. Έλα, Σπύρο. Έλα, Σπύρο. Τον ατέλειο το είχε. Μπράβο. Τέτοιος, άρα κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, λίγο οικολογική συνείδηση δεν έχουμε. Τόσο χαρτί πεταμένο για τις εφημερίδες, βρε. Όλα κομμένα δεν τραίγα. Παλιά οι άνθρωποι είχαμε συνείδηση. Παίρναμε μια εφημεριδούλα τόσο λεπτή, την διαβάζαμε 24 άτομα, μετά την κόβαμε χαρτά και την κρεμούσαμε στην τουαλέτα σκοτιζόμαστε. Είστε ρε εσείς, δεν τα θυμάστε. Η εφημερίδα υγείας που λέμε, αυτό έγινε. Παθαίναμε τίποτα, μια χαρά. Ξέβαφα λίγο τα γράμματα πίσω, δηλαδή τα γράμματα καλά βγαίναν, οι φωτογραφίες ήταν λίγο φλού. Από η ξαδέρφη μου η Ευτέρη που ήταν η πιο φτωχιά ξεδόπλαινε, πρότιμα δεν ήταν νέα. Διάβαζε τα σόβρα κάτι για μόνο. Και τώρα κυρίες και κύριοι, οι αγαμηθείτε θα σας παρουσιάσουν μια παλιά τους επιτυχία, τα ζεϊμπέκικα. Θα ξεκινήσουμε με το ζεϊμπέκικο της σκυλιάς. Το ζεϊμπέκικο αυτού που θα ήθελε να γίνει χορευτής
αλλά οι γονείς του δεν τον άφησαν, γιατί ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει γιατρό και η μητέρα του δικηγόρο. Το ζεϊμπέκικο του επαρχιώτη. Το ζεϊμπέκικο του σουβλατζή. Το ζεϊμπέκικο του ευγενικού. Το ζεϊμπέκικο του Μάικλ Τζάκσον. Και θα τελειώσουμε με το ζεϊμπέκικο του Σπύρου. Ετοιμός, αγάπη μου. Γράφεσαι. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου. Πάμε, παιδιά, έχω ανάψει. Δεν σου τα μάθε. Κυρία Βίκη, στην απογόφερα, ευχαριστώ.
ξάπνω φουμάρεις. Το δόλιο πορτοφόλι μου κοιτάς να μου το πάρεις. Γεια σου Στάθη Παγλαμά. Σε γελάσανε μηχάνης ο καιρός σου. Δεν σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου. Μόλις σε γελάσανε μηχάνης ο καιρός σου. Δεν σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου. Δεν έμαθες τα δίχτυα σου που πρέπει να τα πλώνεις. Νομίζεις το καθένα ναι μπορείς να τον γαμψώνεις. Σε γελάσανε μηχάνης το καιρό σου. Δεν σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου. Μωρίς σε γελάσανε μηχάνης το καιρό σου. Δεν σε σπούδασε καλά. Αλλά δεν τα λυπάμαι τα λεφτά ούτε και με πονούνε. Να ξέρεις ότι τα χαλνώ εκεί που μ' αγαπούνε. Στο καιρό σου δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Μωρίς σε γελάσανε μηχάνης στο καιρό σου. Δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Για, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας και εσείς συζητάτε δηλαδή εκεί. Πώς συζητάμε αφού γλεντάμε. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Πάμε, πάμε πατέρα, επένους λέμε, επένους. Τέχνη. Άλλο, πατέρα, πατέρα. Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Αυτό αρέσει τον Παπαδόπουλο. Πού σε ψηλά κι απάνω. Να πας εσύ να το πεις. Που σ' αρέσει. Λιγάκι του μπεκί. Σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Ρίξε λιγάκι του μπέκι θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Στρογγυλές καμάρες άρχισα με τις ντουμάνιες θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Άρχισα με τις ντουμάνιες θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Με τα σπρακούτα γένια τραβάω
κάτι. Έλα, βραδιάζει. 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 Πάλι σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί με τους στα καζμύρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει, παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί με τους κυρίους στα καζμύρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Πατέρα, πάμε ζαμπέτα. Από μένα. Παιδιά, σοβαρά τώρα, μην ξεκινήσετε αν δεν πει ο Στέλιος. Άσχεμα ο Δίας. Έλα. Ήταν ένα κοκοράκι και παίζε μπαγλαμαδάκι, τακατάκα την αυγούλα με του Θάνου την κοτούλα. Τακατάκα κάθε μέρα με δουλειά την Περιστέρα, τακατάκα κάθε δίλη με την πάπια του Βασίλη. Ένα νέο πετινάρι, sorry, που έχει όμορφες τερούγες και ρούλα και μια άγη. Άρα!
περάσει τα χρόνια μου. Γνώρισα μια την Κρήτη, Δευτέρα την παντρεύτηκα, την έδιωξα, την έδιωξα την Τρίτη. Πάντα για καυγά το είχα το ζωνάρι. Όλη μέρη στην άραζα μέσα στα καφενεία, κι όπου γινόταν σαματάς εγώ είχα τα πρωτεία. Με είχε για πρωτάθλητη, με είχε για πρωτάθλητη, με είχε για πρωτάθλητη. Όλα κερί, όλα κερί Αθήνα. Κι όλοι με καμαρώνανε, την περνούσα ένα νέο πετινάρι. Στο κοτέλι, στέλνω. Στο κοτέλι έχουμε πάρει. Στέλνω. Στην υγεία μας ρε παιδιά. Μπράβο στα όλα, μπράβο. Φτάνει τώρα, φτάνει. Είσαι έτοιμη? Πάντα είμαι έτοιμη, στάρο μου. Αρχίνα. Από πού να αρχίσω, στάρο μου? Από το κουπλέ, μάνα μου. Μονακό. Σε βούτκα τη μόνσο. Του λε μόντε λε πέρτου σε μόντι μουά. Μα κες και σε βοντών σε λε πλαισίρ. Quinze élévateurs de son de trépidation, tu n'existais pas défoncé. Et maintenant, l'élévateur de Paris, oulala, oulala. Hello. Θέλω να είσαι ο τέλειος εραστής. Θέλω ποτέ σου να μην κουραστείς. Θέλω να με πνίγεις τα ερωτόλογα. Θέλω καταθέσεις, θέλω και ομόλογα. Θέλω να μην μπαίνεις εμπόδιο στα πλάνα μου. Θέλω να λατρεύεις τη μάνα μου. Τι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις?
Μπα να θέλεις ό,τι θες, τα αρχικά μου θα πάρεις. Αφιερωμένο στο Στέλιο. Στέλιο, τι ώρα σχολά. Στέλιο, πες μου πως μ' αγαπάς. Στέλιο, πες μου που είναι το σπίτι σου. Στέλιο, θα γίνω εγώ το σπουργίτι σου. Θέλω την ώρα να είσαι μαζί μου. Ένα αργό πλάνο την ώρα που τρέχει κατά πάνω μου. Τι να πάρω με τώρα τη Δημητρέκη. Έλα, γιαγιά. Τι να πάρω, τον μπουζούκι ή τον μπαγλαμά. Δεν παίρνεις τον μπουζούκι καλύτερα. Γιατί αν πάρεις τον μπαγλαμά μπορεί να μην φαίνεται κιόλας. Αν δείτε εσείς. Θέλεις να πάρεις εσύ τον μπουζούκι να φαίνεται σαν μπαγλαμάς. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, ήρθε η άνοιξη ξανά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, γλυκανά τα φιλινά. Λιώνει το χιόνι, λιώνει το χιόνι, πάνω στα ψηλά βουνά. Μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι, άνοιξη ήρθε ξανά. Παντίες ο χιόντος, ούχλασε. Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Και στο μη. Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Και στο μη. Τραγουδάει παραμύθια η μελιά. Είναι μία, μόνο μία. Διότι είναι μέλη φρουτοπία. Είναι μία, μόνο μία. Δεν υπάρχει άλλη καμία. Δευτέρα κάτι έχω, τρίτη χαρά. Πώς βαριέμαι, δεν κρατιέμαι. Παράσιμη πρωί, λαλαλαλαλαλα. Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Και τώρα κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο μοντέρνο. Ποιος είσαι η θάλασσα σε ανανά. Ο Μπόμπς Κουκαράκης. Κρίνος είναι και είναι μελάς. Ο Μπόμπς Κουκαράκης. Πάρε ένα ψάρι και πάμε κοντά. Μπόμπς Κουκαράκης. Να δεις ένα σπόγκο μες στα νερά. Μπόμπς Κουκαράκης. Έτοιμοι. Μπόμπς Κουκαράκης. Πόμπς κουκαράκης, πόμπς κουκαράκης, τετραγωνό πανελονής. Τη Λόλα απ' τη φωτιά ποιος θα τη βγάλει, ο σοκολάτας που έχει δύναμη μεγάλη. Όρμα στις φλόγες και το κορίτσι αρπάζει, κάθε παιδί το σοκολάτα τον θα θαυμάσει. Δυνατός και γερός για να γίνεις, κάθε μέρα καρνέισο να πίνεις. Εντάξει. Τα σφάλματα σου πράγμα που με πνίγαν και γέλαγα, που με πνίγα και γέλαγα. Τα σφάλματα σου πέλαγα. Μα όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Άλλοτε δεν θέλω, άλλοτε για να μην χαθώ. Μα όπου και να πάω χάνομαι, κλαρός ανοιχτά αισθάνομαι. Άλλονε δεν θέλω, άλλονε, γιατί σ' αγαπώ.
Καλά, φίλοι! Αλέκο, σύρω το σεντόν αυκά. Σύρω, Αλέκο. Κατηβαίνει. Μότο φάμας και την τεχνολογία. Α, τώρα, άμα κατηβαίνει το σεντόν, θα εφτάμε ένα χρονικό πισωγύρισμα. Το θα εφτάμε. Ένα flashback. Θα εφτάμε ένα χρονικό πισωγύρισμα για να ελέγχουμε το επίκαινα τα 15 χρόνια το το τσικυριτσίδικο κρουπ το κοιμάτε γαμίεστε. Δεν τρέπεσε Ερωκλής. Γιατί. Να βρίσεις μπροστά στον κόσμο, δεν τρέπεσε λίγο. Ναι, παιδε, δεν βρίζω. Επήκα μετάφραση του αγαμηθείτε στα ποντιακά. Πρέπει να μετάφρασα, έφυγε. Λοιπόν, θα εφτάμε αυτό λοιπόν το χρονικό πισωγύρισμα, αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνος να παθάνουμε κανένα νοσταλγία, λέω να παίρνουμε ένα ξανά μαγικό φίλτρο, θαλωμένο τσόρβα. Απατώ το φίλτρο λίγο να δοκιμάσετε εγώ, Ερωκλήξ. Όχι, στα Ροβελίξ που λέγει δεν κάνει. Εσύ όταν είσαι μικρό, σε ρούξα πίσω καζάνι. Γαμεμένο καζάνι. Λίγο βρε μια γουλιά να δω. Είπα όχι, θα παθάνει τσόβερτος. Πάει πάμε. Για τη συνείδησή μου η οποία τα βράδια με συγκίσει. Χτες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μόλις έγειρα να πάρω τον ύπνο του δικαίου να σου αυτή ήρθε. Μου λέει έχεις φάει, λέω έχω. Μου λέει πως ακουστούμια έχεις. Λέω άσε ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για ακουστούμια. Ένας Γερμανός και μια Εβραία γνωριστήκαν κάποιο καλοκαίρι. Ήτανε γλυκός κι ήταν ωραία. Κι όμως δεν του έδωσε το χέρι. Κλαίει μικρούλα στα κρογιάλι. Μέθησε στο καπηλιό αυτός. Κι είναι τόσο ωραίο παλικάρι. Θεέ μου γιατί να είναι Γερμανός. Δραμινός. Και τώρα ο Αλέξανδρος θα σας τραγουδήσει ένα παλιό δικό μου τραγουδάκι με το αυστηρά προσωπικό του ύφος. Έλα παλικάρι μου πάμε. Πολύ με πίκρανε η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει η γημεζογραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγκια οι άνθρωποι. Λα 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 λα. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρό λιτόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά να τους κοιτάξεις. Λα 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 λα. Να σου φανούν τόσο σημαντικοί. Που
που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μη κλαις. Πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι με κερκίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ωραία φωνή μου δώσες. Εντάξει παιδί μου. Δεν έλεγες αυτό. Τι έλεγα. Έλεγα εγώ ωραία φωνή μου δώσες. Και έλεγες εσύ απ' τη μαμά την πήρες. Έλα τώρα το χάρι μου γιατί δεν το το ξέχασα. Δεν πειράζει, καλύτερο είναι έτσι. Πιο καλό δεν είναι έτσι, Σπύρο. Σπύρο. Για τα υπέροχα έργα που κοσμούν το σκηνικό μας για αρκετό καιρό ακόμη, από σήμερα και μετά, ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ρενέ Ελευθεριάδου. Θέλω να σου πω μια καλύτερα. Για άλλη μια φορά τους άγαμους, ναι, που με την παρουσία τους θα κάνουν την εκπομπή μου να κάνει 40% τηλεθέαση. Οι άγαμοι οι οποίοι παίζουν ακόμη στην Αθήνα στο Ζυγό μέχρι τις 17 Γενάρη, μετά το Φλεβάρι στη Θεσσαλονίκη στο Principal, από τις 5 Φεβρουαρίου. Από τις 5 Φεβρουαρίου. Ποιο του Λεβάντη πότε ανεβαίνει πάνω? Εμείς ανεβαίνουμε αρχές Μαρτίου. Αρχές Μαρτίου και θα κάτσουμε 3 μήνες. Μας προλάβετε. Στο Radio City. Θα είμαστε παρέα. Παρέα. Χάλια θα περάσουμε. Χάλια θα περάσουμε. Χάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Στέλιο, θα γίνω εγώ το σπουργίτης. Καληνύχτα. Γεια σου, κυρία Λίτσα. Transylvania, but now we're living suburbia without any friends buzzing you. Baby girl down from Romania, she was the queen of Transylvania, but now we're living suburbia without any friends buzzing you. Oh, well, maybe this is what you mean.
My baby came down from Romania. She was the queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends passing you. My baby.